7 και 47 η ώρα, κυρίες και κύριοι. Πυκνά συχνά τα μέσα μαζικής επικοινωνίας παρουσιαζόμαστε ως κριτές των πάντων. Ασκούμε δημοσιογραφικό έλεγχο και για να ξεκαθαρίσουμε αυτή είναι η δουλειά μας σε πολιτικά πρόσωπα, κόμματα, οργανισμούς, θεσμούς και γενικά σε κέντρα λήψεως αποφάσεων. Την ίδια στιγμή και πάλι είναι κάτι της φύσης της δουλειάς μας, διατυπώνουμε απόψεις και σχόλια επί παντός επιστητού. Η αλήθεια είναι ότι όταν οι απλοί πολίτες ή πολύ περισσότερο όταν κάποιοι άλλοι ασκούν κριτική σε εμάς, κάπου ξυνίζουμε τα μούτρα. Όμως για να λειτουργεί σωστά η δημοκρατία, στη βάσανο της κριτικής θα πρέπει να τίθενται όλοι. Πολύ δε περισσότερο τα μέσα μαζικής επικοινωνίας που εκτός των άλλων διαμορφώνουν κοινή γνώμη, διαμορφώνουν συνειδήσεις. Ο επίκουρος καθηγητής του Πανεπιστημίου Φρέντερικ Ανδρέας Παναγιώτου αρέσκεται στις επιτύπου έρευνες. Αυτή τη φορά αντικείμενο μελέτης αποτέλεσε η στάση των εντύπων μέσων έναντι της οικονομικής κρίσης και κύρια η στάση που κρατούν οι εφημερίδες απέναντι στις τράπεζες, οι οποίες κατά γενική ομολογία φέρουν τη βασική ευθύνη επειδή ο τόπος έφτασε σήμερα σε αυτή την δίνη, θα την ονομάζαμε θέση. Κύριε Παναγιώτου, καλή σας μέρα. Καλημέρα. Λοιπόν, τι έδειξε η καινούργια έρευνα? Δεν μου αρέσει να το κάνω, αλλά ανάγκη να γίνεται το πράγμα. Μα κάποιος πρέπει να ασχολείται και με τα μέσα μαζικής επικοινωνίας. Λοιπόν, τι έδειξε αυτή η τελευταία έρευνα? Κοίταξε, ζούμε έναν εκπληκτικό καθεστώς συγκάλυψης. Δηλαδή, τα μύτια με χίλια ζόρκα, θα μπορούσα να πω, καταφέρνουν να ρίξουν με το σταγονόμετρο μερικές πληροφορίες στα πρωτοσέλιδα, όταν τα πράγματα φτάσουν στο απροχώρητο. Όταν δε φτάνουμε στο σημείο να μιλούμε για την Τρόικα, που είναι το αποτέλεσμα της κρίσης των τραπεζών, είναι εντυπωσιακό το που συμβαίνει. Δηλαδή γίνεται μία έντονη προσπάθεια πίεσης, υπογράψεται τώρα σχεδόν χωρίς διαπραγμάτευση. Αλλά του τα ούλα γενικά. Να μου δώκεις έτσι 5 λεπτά να κάνω μια μικρή έτσι ιστορική αναφορά που το 2009 μέχρι το 2012 για να μιλούμε με τεκμήρια. Τα έχεις. Η ανάλυση εστιάζεται στο εξής. Έχουμε μετά από το καλοκαίρι του 2012 αρκετά στοιχεία στα χέρια μας για να πάμε πίσω και να δούμε τι έδειξαν τα πρωτοσέλιδα και πού εστιάζαν. Οπότε ένα μέρος της έρευνας είναι πού είμαστε σε σχέση με το τι έδειχναν οι αναπαραστάσεις των media. 2009. Τον Ιούλιο έχουμε ήδη και πρωτοσέλιδο στο Φιλελεύθερο, για να μην πούμε ότι δεν το ξέρουν, όπου καταγράφεται αυτό που έχει πει και ο Χρήλαος Σταυράκης στο βιβλίο του. Το κάτω-κάτω είναι ότι ως Υπουργός Οικονομικών το βιβλίο δεν το αφιζήτησε κανένας, θεωρούμε ότι είναι και τεκμήριο. Ότι η κυβέρνηση μετά από πίεση μεσολαβεί να πάρουν δάνειο 3 δισεκατομμυρίων οι τράπεζες. Ο Χαρίλαος Σταυράκης επιμένει ότι πρέπει οι τράπεζες να δώσουν χαμηλά επιτόκια, αυτή ήταν και η συμφωνία. Να θυμίσω ότι ο Χριστόφιας ο πρόεδρος θύμισε τον πράγμα το 2011 και πλακώσε πάνω του μετά τη δημοσιογραφική διάσκεψη που είχε δώσει το άνοιξη 2011. Λοιπόν, αυτό το θέμα έχει εξαφανιστεί. Ο Χαρίλαος Σταυράκης λέει στο βιβλίο του, εάν τούτο το πράγμα λέει, εάν δηλαδή αυτά τα τρία δις που μεσολαβήσαμε να πιάσουν από την Ευρωπαϊκή Κεντρική κλπ. Δεν πάσουν καλά. Διότι ο Σταυράκης είχε φοβερές επιφυλάξεις να κάνει και έκαμε το μετά από πιέσεις της αντιπολίτευσης και των τραπεζών εννοείται. Και του Ορφανίδη. Ναι. Θα φορτωθούν οι Κύπριοι πολίτες μεγάλη ζημιά. Τίποτε. Φωνή όντως εν διαρρήγο. Που τον καιρό που κυκλοφόρησαν το βιβλίο του είναι καταγραμμένο. Κανένας δεν λέει τίποτα. Κανένας δεν λέει ρε παιδιά. Τι έγιναν με εκείνα τα λεφτά? Πού επίαν? Τα λεφτά γίνα ένα μέρος τους προφανώς αντί να δανειστούν στην Κύπρο επία για να αγοράζουν ελληνικά ομόλογα για να μπλέξουμε. Παρένθεση. Η κυπριακή περίπτωση, αν και έχει ομοιότητες με την Ιρλανδία και την Ισπανία, δεν είναι η ίδια. Είναι η πιο ξεκάθαρη περίπτωση που μια χώρα ευηθίστηκε στην κρίση λόγω τραπεζών και λόγω των επενδύσεων των τραπεζών στο εξωτερικό. Όχι στο εσωτερικό. Διότι ένα άλλο πράγμα να έχει φούσκα να κινηθούν. Είχαμε και μια μικρή φούσκα την οποία θα φορτωθούμε τώρα που οι τράπεζες δεν αρκέψουν να κατάσχουν τα κίνητα του κόσμου. Αλλά εμείς φούσκα να κινηθούν δεν ήταν η αιτία της κρίσης. Λοιπόν, άρα έχουμε το πρώτο πράγμα που είναι συγκαλυμμένο, φαντάζομαι και δεν έγινε. Προχωρούμε. Μετά έχουμε το πρόβλημα που η Τράπεζα Κύπρου πάει και αγοράζει τα ελληνικά ομόλογα με έναν πολύ παράδοξο τρόπο που το Δεκέμβρη μέχρι τον Απρίλη του 2009 με 10. Σημείωσε ότι
γίνεται σύσκεψη των μετόχων ή του Γενικού Συμβουλίου στις 10 Δεκεμβρίου και λαλούσαν ότι ξέρετε που τα 1,8 δις που είχαμε, επήγαμε στα 0,1. Μάλιστα. Μετά από τις 15 Δεκεμβρίου, φαίνεται από την έκθεση που δημοσίευσε η αλήθεια, για να πούμε ότι πήγε στις κυβέρνησεις κλπ. Η αλήθεια που είναι η έκθεση της Τράπεζας Κύπρου δημοσιεύτηκε τον Αύγουστο, να πούμε κατά. Λέει ουσιαστικά ότι ο κύριος Ηλιάδης μαζί με τον κύριο Καριδά, σημειώστε το όνομα Καριδά, είναι ενδιαφέρον πώς θα επανεμφανιστεί αυτός ο κύριος στα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων μας αργότερα. Λοιπόν, έδιναν προφορικές οδηγίες να αγοραστούν 2 δισεκατομμύρια ελληνικά ομόλογα. Αρχές του Αυγούστου η Χαραγή είχε γράψει ότι αυτές οι αγορές είχαν γίνει με μίζες από μια εταιρεία που ειδικεύεται στο να πουλά γερμανικά ομόλογα. Μόλις το γράψαν η Χαραγή, εξέσπασε μια τεράστια επίθεση εναντίον της αριστεράς έμεσα μέσα των εφημερίδων. Αν φτάσουμε, θα δούμε τι γίνει. Λοιπόν, οι λεγόμενοι αχυράνθρωποι, οι οποίοι μεσολάβησαν για να αγοραστούν αυτά τα ομόλογα. Μάλιστα. Τότε μόνο ο Πασέχα, ούτε η Χαραγή. Μόνο ο Πασέχα, τότε μόνο κέριμο, εφώναζε. Διότι ο Πασέχα είναι τα θύματα του πρώτου σκανδάλου των τραπεζών. Παρένθεση και πάλι. Αν δεν εκμεταλλευτούμε ούτε αυτήν την ευκαιρία να βάλουμε αυτόν τον στάβλο του αυγίου που είναι οι τράπεζες σε κάποια οργάνωση, θα είμαστε άξιοι τη μοίρα μας σαν κοινωνία. Διότι έχει υπερμεγενθεί ένας κλάδος και δεν μπορούν να το χειριστούν. Στην αρχή έκαναν μια μαζική κλοπή, να το πω έτσι απλά. Δηλαδή ουσιαστικά κατασκευάσαν μια φούσκα και αντλήσαν τα savings τέλος πάντων των πολιτών στο αυτόν του χρηματιστηρίου. Σήμερα, χωρίς η κυπριακή οικονομία να εμπλέκεται άμεσα με τη διεθνή οικονομική κρίση το 2008-2009, εμπλέξαν την κυπριακή οικονομία σε μια κρίση η οποία είναι τεράστια λόγω των δικών τους λασσασμένων επενδύσεων, οι οποίες επηγάζαν από μια επιθυμία εύκολου κέρδους. Δεν μπορεί κανένα να το δει διαφορετικά, εκτός θέλει να κάνει καμιά θεωρία συνωμοσίας που δεν έχουμε τεκμήρια για να πούμε έτσι πράγμα. Λοιπόν, τούτο το πράγμα θα παραμείνει συγκαλυμμένο. Ο Πασέχα ελάλεντο. Ελάχιστες εφημερίδες δημοσιεύκαν τις ανακοινώσεις τους. Εφτάσαμε σε σημείο να λέγεται αυτό το πράγμα και μέχρι σήμερα μόλις υποθεί ότι τα ελληνικά ομόλογα είναι η αιτία που μπλέξαμε και να μου πεις ποια είναι η απόδειξη. Ή και αξιολόγηση δεν κυβέρνησε εκεί. Δεν είναι εδώ, αγγέλνουμε κανένας. Ή και αξιολόγηση ξεκάθαρες τις αναφορές τους ότι από το 2011 το Μάιο που ευκήκαμε από τις αγορές είναι ξεκάθαρη. Κύριοι, με την έκθεση που έχουν στα ελληνικά ομόλογα οι τράπεζες δεν θα μπορείτε να πληρώσετε. Έχουμε 18 δις εθνικό εισόδημα. Όταν οι άλλοι θέλουν 10 με 12 δις, αν δεν θέλουν παραπάνω, πού θα τα έβρωμε. Εκεί μπορούμε να γεννήσουμε χρήματα. Όμως, πάμε στο 2011. Το 2011, ενώ είναι πλέον ολοφάνερο ότι πάμε για κούρεμα, πιο χαρακτηριστική εφημερίδα που έχω έβρει είναι του Σαββάτου 16 Απρίλιου του Ελεύθερου στα Οικονομικά. Ένας τεράστιος τίτλος, ελληνικό σοκ, αλλά διαχειρίσιμο. Μέχρι τότε ο Ελεύθερος εκατέγραφε τα 3 δις των τραπεζών και υπολόγιζε ότι ένα 10% του ΑΕΠ θα χαθεί μέσα από το κούρεμα και υπολογίζοντας και τα 3 δις. Στο πλευρό είναι ο Ορφανίδης που λέει επιμένει σε έναν απίστευτο μονόλογο πάντα δεν καταλαβαίνει η πραγματικότητα. Και λέει το εξής ο Ορφανίδης. Δεν είναι αναπόφευκτη η αναδιάρθρωση χρέου. Ούλος ο κόσμος έξερε το, ο Ορφανίδης δεν το ξέρει. Να υποθέσουμε μια παιδική αθωότης ή ο Ορφανίδης ουσιαστικά συγκαλύπτει συνειδητά. Δεν μπορεί ο Ορφανίδης να μην ήξερε τι έκαμε η Τράπεζα Κύπρου. Όχι μόνο ήξερε. Είχε καταλάβει τον Μάρτιο του 2010 όταν η Τράπεζα Κύπρου, με τα έγγραφα που έχουμε σήμερα, η Τράπεζα Κύπρου ουσιαστικά αναγκάστηκε να επικυρώσει αυτές τις αγορές αφού γίνονταν προφορικά και στέλνει μια επιστολή για την τιμή των όπλων τέλος πάντων. Άρα ο Ορφανίδης συγκαλύπτει τον δικό του ρόλο, να θέλει. Προχωρούμε. Από το 2011 έχουμε μια σειρά από ενδιαφέροντα φαινόμενα. Τέλος του 2011 ο Ορφανίδης που είναι ο μεγάλος εχθρός του Γενόπουλου, τάχατες ας πούμε, εγκρίνει να αγοραστεί η Εγνατίας. Μάθαμε εδώ αυτό από την Καθημερινή, από τον κύριο Τσανκάρη, που δημοσίευσε ένα κείμενο πρόσφατα. Σίγουρα δεν ανήκει στην αριστερά μας. Λοιπόν, 4 δις που φορτωθήκαμε. Πόσο δύσκολο ήταν κανένα να καταλάβει το 2011 ότι όταν οι λαϊκοί εφορτώνεται την Εγνατίας, εφορτώνεται τα επισφαλή δάνεια. Σήμερα και βάζω γιατί, ξέρω εγώ, η Δέλτα και λοιπά, 6 δισεκατομμύρια. Α, μιλούμε για 24 δις που έχει στην Ελλάδα. Μιλούμε για 4 δισεκατομμύρια. Όταν θέλεις λοιπόν να κρύψεις αυτά τα τεράστια ποσά, είναι και ψίχουλα. Είναι σαν να έχεις έναν ελέφαντα μέσα στην αυλή σου και εσύ κοιτάζεις τον ουρανό να δεις κανένα στρούφο.
2011 λοιπόν γίνεται αυτό το πράγμα. Και δεν πρέπει να ξεχνούμε την επίθεση μετά από το Μαρί, η οποία που μόνη της, για όποιον παρακολουθά τη δίκη, είναι ένα πολύ ενδιαφέρον φαινόμενο που δικαιώνουν όσους αφιβάλλαν τότε για όλες τις φούσκες που ακούγονταν. Αλλά αμέσως μετά, και προκαλώ να πάμε πίσω να δούμε τα γεγονότα, τι εδηλώναν τότε οι οικονομικοί παράγοντες και τη θεαματική αποχώρηση μερικών από τη σύσκεψη με το Σταυράκι, η οποία έφερε νέα υποβάθμιση τότε. Λοιπόν, τι έγινε τότε. Είχαμε ουσιαστικά την πρώτη φορά τα αιτήματα τα οποία η Τρόικα μας έβαλε στην αρχή και τώρα διαπραγματευόμαστε ένα μεγαλύτερο θεό. Άπιασε το φιολί, να κοπεί η άτα, να φύγει ο 13ος, υποθήκα, επιλέξει. Δεν είναι ώρα για διάλογο, γιατί να μιλούμε με συντεχνία. Ο Αύγουστος ήταν ένας κρίσιμος μήνας στην αντιπαράθεση για να διατηρήσει η Κυπριακή κοινωνία των κοινωνικών της μοντέλων παρόλα τα προβλήματα. Επεράσαμε το γεγονό και πρέπει να πούμε ότι το σημαντικό και της περίοδου είναι ότι ενώ η πλειοψηφία των ΜΟΜΟΕ ήταν μονοδιάστατη, ενώ ακόμα και για την οικονομία, ενώ μόνο για το Μαρί κλπ. Ενώ ακόμα και για την οικονομία, διότι πήγαινε πακέτο. Ήταν να δαιμονοποιηθεί ο πρόεδρος, να δαιμονοποιηθεί αριστερά. Άρα ότι μπουν, έλο αρκάζε. Άρα να δεχτούμε τα μέτρα. Οι συντεχνίες ήταν πολύ οργανωμένες. Και η ΣΕΚ, βάζει στον κανόνα του Μωυσέ, είπαν τον εξωτερικό του Χριστόφια. Είναι εξωτερικό του Χριστόφια. Υπερασπίστηκε το συμφέρον των μελών στις συγκρίσεις. Λοιπόν. Περνούμε και το 2011. Οι εφημερίδες εξακολουθούν να συμπεριφέρονται λες και δεν συμβαίνει τίποτε με τις τράπεζες. Φτάνουμε αρχές του 2012. Όλος ο κόσμος ξέρει ότι σε 6 μήνες θα γίνει το τέλος της ανακεφαλαιοποίησης των τραπεζών. Όπως στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν ήταν καμία εφεύρεση, κανένα μυστήριο ως πάντων το οποίο έπρεπε να ανακαλύψει κανένας. Τίποτε. Οι εφημερίδες γράφουν ότι είναι κατένα να γίνει στις οικονομικές τους εταιρείες κλπ. Οι τράπεζες υπόσχονται. Φτάνομαι Μάρτιν. Θεωρώ εδώ έναν τεκμήριο πολύ, πολύ χαρακτηριστικό, αξίζει για μουσείο. Η Λαϊκή Τράπεζα ανακοινώνει ζημιές 3,3 δις. Για όποιον καταλάβει, η Λαϊκή πλέον θα θέλει χρήματα. Ο Πολίδης είναι την ημέρα, βάλει του την είδηση η οποία θα μπλέξει την κυπριακή οικονομία de facto με την Τρόικα, κάτω-κάτω, και πάνω έχει το Μαρί. Θα πληρώνουμε Μαρί για ακόμα ένα χρόνο. Και μπορεί και εσύ να δει καλά, ρε Μαρί. Πού αφήνθηκαν το Μαρί. Ο Πολίδης, ο οποίος είναι ευαίσθητος σε σχέση με το Τουρκοκύπριο, μπλα 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 κλπ. Ξαφνικά άρχισε να εισηγεί ότι να πληρώνουμε ένα δύο Τουρκοκύπριο κλπ. Είναι εντυπωσιακό. Αυτό το πράγμα είναι μετατόπιση θέματος. Υπάρχουν δύο τρόποι για να φιλτράρεις τις ειδήσεις. Ο ένας ο τρόπος είναι ουσιαστικά να λογοκρίνεις άμεσα. Σε μια δημοκρατία, πάντως δεν μπορεί να το κάνεις έτσι ξεκάθαρα. Μπορεί να κάνεις δύο άλλα μικρά πραγματάκια. Το ένα είναι η μετατόπιση, δηλαδή να το βάλεις κοσμένον κάπου και να βάλεις επικεφαλίδα ένα άλλο θέμα για να αλλάξεις θέμα για να μετατοπίσεις την υπόθεση αλλού. Ή να κάνεις μια επιλογή θεμάτων όπου η ιεράρχηση είναι εντελώς διαφορετική από την, ας πούμε, ιστορικά για αυτόν τα συγκρινοδόγια, από την ιστορικά λογική, δηλαδή ποιο είναι το πιο σημαντικό κλπ. Ο Πολίδης σαφώς αυτόν επέλεξε να κάνει. Λοιπόν, φτάνουμε στον Απρίλιο με τον Ορφανίδη. Όλοι ξέρουν, σημείωσε, ότι ο Ορφανίδης φταίει. Δεν είναι δυνατόν να μην ξέρουν. Φτάνουμε λοιπόν και στις 26 Απριλίου υπάρχει το εξής απίστευτο πλήμα στο πάνω μέρος του Φιλελεύθερου. Όλα τα κόμματα ζητούν παραμονή Αθανάση Ορφανίδη. Είναι παραπλάνηση. Δεν είναι όλα τα κόμματα, το δίκο, το επίσημο δίκο δεν είναι και πολλά πράγματα. Αλλά είναι εντυπωσιακό. Να μην μιλούμε, δεν και λέω ότι ο Ορφανίδης έκανε κακό. Εγώ πιστεύω ο Ορφανίδης δεν ήταν αυτός ο οποίος φανταστήκα και είναι που νομίζω ότι ήταν. Αλλά ήταν πλέον εξώ, δεν ήταν καλός οικονομολόγος. Ας το θέσω απλά και έκαμε τεράστια λάθη. Τεράστια λάθη. Δεν έπρεπε να είναι και τέλος. Λοιπόν, θα μπορούσε κάποιος να δει φταίγει η ιδεολογία του. Αλλά τέλος πάντων. Λέω, εγώ έκαμε λάθη για να πάει πάσα κάπου. Αλλά δεν γίνεται, κύριε, να είσαι μέσα στη Βουλή, να είσαι στη Βουλή μας και να καμώνεσαι ότι δεν καταλάβεις. Δηλαδή, ο άλλος του Βασέχα καταλάβαινε και εσύ δεν καταλάβαινες τι έγινε. Ένα ξέρεις τάχα μου τι έγινε με τα στράτα. Ο Αβέροφ Νεοβίτου είχε ένα εκπληκτικό κύριο του 2009 όπου κατηγορεί την κυβέρνηση γιατί λαλή δεν πάει στα διοικητικά συμβούλια των τραπεζών. Σωστό που είχε γράψει ότι έχουμε τους καλύτερους τραπεζίδες. Ένα ξέρουν ότι οι καλύτεροι τραπεζίδες μας ήδη μας επληροφώνησε η Λαϊκή ότι επάκτησε τον Μάρτιο και ήδη η Τράπεζα Κύπρου εξέραν το ούλι ότι με τα ελληνικά ομόλογα πάλι δύσκολα θα την εύκαλε. Δύσκολα διότι ελπίζαμε ότι θα την εύκαλε. Τίποτε. Όλοι παίζουν ότι δεν καταλάβουν τίποτε. Ως που πάει η Λαϊκή.
πάει η λαϊκή και δημοσιεύει το in-business, περιοδικών των επιχειρηματιών, τη λίστα με τα δάνεια που δίνονται στο Διοικητικό Συμβούλιο. Εγώ ρω, από το 2009 μέχρι το 2011, τούτοι τύποι έδωσαν μεταξύ του στο Διοικητικό Συμβούλιο 1 δισεκατομμύριο δάνεια. Θυμίζω ότι ζητήσαν από το κράτος 1,8 δισεκατομμύρια, τα μισά λεφτά, εδώ κάνουν τα δάνεια στον εαυτό του, και ύστερα ζητήσαν από το δημόσιο, και τα λεφτά. Συγγνώμη, ρε παιδιά, τι τα έκαναν τότε τα λεφτά. Έλαλου. Προχτές ζητήσαν του να πούν του μισθού, και είμαστε θέμα προσωπικών δεδομένων. Τούμε τα προσωπικά δεδομένα είναι καταπληκτικό. Άμα είναι δημόσιο υπάλληλο ο πολίτη, αν ξύσει τα νύχια με ένα δημόσιο υπάλληλο, θα το έχει προδοσέλιο πώ θα πιάνει. Του φοροφυγάδε έχουν δικαιώματα. Τράπεζε έχουν δικαιώματα. Κάνε μια γυαλιά, έχουν δικαιώματα. Α, τούτο δεν πέρασε έτσι, επειδή στον τούκου. Και επαναλαμβάνω, το in-business δεν και εκφράζει καμιά ακροαριστερή αφιζήτηση των τραπεζών. Απλώ εκατέγραψε πόσα εδώ καμ μεταξύ του λεφτά. Φτάνομαι μετά στη στιγμή που διορίζουν το Διοικητικό Συμβούλιο της Λαϊκής. Να θυμίσω τι αγωνία των βουλευτών μας να ξενυχτούν. Είναι ή δεν είναι σκάνδαλο, αγαπητέ μου Γιώργο, ότι ο Νικόλας Παπαδόπουλος, της οικογένειας Παπαδόπουλου, με τις ιστορικές σχέσεις με τη Λαϊκή Τράπεζα, ήταν επικεφαλής κίνησης της διαδικασίας για να γίνει το νέο Διοικητικό Συμβούλιο της Λαϊκής και να αποφασίσει ουσιαστικά η κυβέρνηση μαζί με τη Βουλή. Δεν αποφασίζει μόνο η κυβέρνηση, να αποφασίζει τη Βουλή να κρατικοποιήσει. Υπήρχε σύγκρουση συμφερόντων τον κραυγαλέα. Όφιλε να φύγει. Να πει κύριε, δεν μπορώ να το κάνω. Όχι, λούρι, θα κάνω και τρεις φορές. Υπάρχει ακόμα αμφισβήτηση αν είναι νομική αυτή η απόφαση, διότι οι μισοί βουλευτές, όταν ερωτήθηκαν, ο ένας είπε μας το στην αρχή, μάλλον είπε μας είπε τίποτε. Αν δεν το είπε, επαραβίασε τον κανονισμό της Βουλής. Όφιλε τουλάχιστον να το πει. Τέλος πάντων. Θεωρώ το, για να θυμίσω, αν δεν θυμούμαστε ποια είναι η διαδικασία. Ο Τάσος Παπαδόπουλος μπορεί να είναι και πολύ καλός πρόεδρος, μπορεί κλπ. Όμως ο Τάσος Παπαδόπουλος είχε σχέση με τη Λαϊκή Τράπεζα και όταν το 2007 έγινε η δίκη με η Financial Times για τα λεφτά του Μιλόσεβιτς στα γιουγκοσλαβικά κεφάλαια, ήταν ξεκάθαρο ότι ό,τι έγινε έγινε μέσω της Λαϊκής. Άρα μιλούμε για μια οικογένεια η οποία έχει ιστορικούς δεσμούς με τη Λαϊκή. Έναν. Μέχρι το 2006 καταγράφεται το γραφείο του κ. Παπαδόπουλου σαν το γραφείο της Λαϊκής. Μάλιστα, κραυγαλέα αντίβαση, πρόεδρος της Δημοκρατίας και ο δικός του γραφείου εξελίξαν τράπεζα, δεν ήταν. Λοιπόν, και σήμερα είναι ακόμα. Όταν τον ερωτήσαν τελικά, διότι τι είναι το θέμα, όταν γίνονται συγκεντρώσεις, πολλοί φορές, τι γίνεται με τον Νικόλα Παπαδόπουλο, πώς γίνεται ο δικηγόρος της Λαϊκής να εποπτεύει τη διάσωση της τράπεζας του, διότι προφανώς είχε κεφάλαια στην Λαϊκή. Για να μην νομίζουν ότι οι δικηγόροι πιάνουν λίγα λεφτά. Το σκάνδαλο που εξέσπασε το 2006 στην Τράπεζα Κύπρου, την οικογένεια της, στην Τράπεζα Οικογένεια Τρανταφυλλίδη και Πολυβίου, ο κ. Πολυβίου τότε, διότι ήταν κοινός η μετρά του σκανδάλου, έπιανε 400.000 λίρες, δηλαδή 660.000 ευρώ το χρόνο σαν δικηγόρος μόνον. Δηλαδή έπιανε παραπάνω από όσα πιάνουν τα μέλη οι εκτελεστικοί διευθυντές σήμερα. Έξω τα λεφτά που έφκαλαν τους ανθρώπους που τους έπαιρναν στα δικαστήρια για να τους φτάρουν κλπ. Κλπ. Και ούτω καθεξή. Άρα οι δικηγόροι πιάνουν πολλά λεφτά. Έχουν μεγάλα συμφέροντα μετά. Λοιπόν, 24 Μαΐου. Τίτλος, νέο αναγκάθι για τη Λαϊκή, φιλελεύθερος. Χειρόγραφος σημείωμα Άντρου, το περίφημο ο Άντρου and his people. Ποιος είναι τούτο, ο Άντρου δεν μάθαμε ποτέ μας. Αν όμως σκεφάσεις το κείμενο, υπάρχει μια πολλά ενδιαφέρουσα κατάληξη. Λέει, κατά την πολύ ωραία συνεδρία στη Βουλή, η διαμάχη επικεντρώθηκε στο όνομα του κυρίου Φιλίππου, πρώην αξιωματούχου της Κεντρικής Τράπεζας με το Δημοκρατικό Κόμμα. Λογικός, ο Νικόλας Παπαδόπουλος και ο Βότης. Νικόλας Παπαδόπουλος, τον τα συμφέροντα. Να τον επιβάλλει αν και ήταν εκτός λίστας. Δηλαδή, η Βουλή επέβαλε κάποιον κύριο Φιλίππου. Ποιος είναι αυτός ο κύριος Φιλίππου. Γιατί τον επέβαλε. Είναι ένα λογικό ταμίδια να πούσει. Έστω για κουτσομπολίστικους λόγους, ρε παιδί μου. Δάμε, ας πούμε, το πορνό έχει γίνει σχεδόν ιδιογραφικό για να πουλά. Δάμε, είπαμε, μας φτάσα στο σημείο να μας λέει διάστηκε μωρών τριών χρόνων και να τραπήκα. Τους λόγους, Φιλίππου, είναι αξίζει τον κόπο να μάθουμε ποιος είναι. Γιατί τσακώνονται μες στη Βουλή για ώρες. Πληρώνουμε τους για να τσακώνονται. Γιατί. Με φωνή, με ακρόαση. Τούτο, Γιώργο μου, δεν είναι ούτε η μετατόπιση, ούτε το φιλτράρισμα όπου ιεραρχά στις ειδήσεις. Είναι σκέψη λογοκρισία. Να ο οποίος υπερβάλλει. Όχι, δεν υπερβάλλω, διότι ο κύριος Φιλίππου επανήλθε. Είχε μια αγωνία στην Τρόικα. Καθημερινή άφησε πόντες ότι η Τρόικα άφηγε πόντες. Τι γίνεται με τα υπόγεια κυκλώματα που κυκλοφορούν χρήματα στην Κύπρο. Και στις 23 Ιουλίου το Βήμα των Αθηνών έγραφε ότι η Τρόικα δεν βλέπει με καλό μάτι τον κύριο Ανδρέα Φιλίππου στο Διοικητικό Συμβούλιο και διότι είχε σχέση με τα υπόγεια λεφτά. Ο κύριος Φιλίππου ήταν στην κεντρική του. Δηλαδή προφανώς είχε άκρη κλπ. Τον κύριο Φιλίππου διορίσαν τον μετά επικεφαλής της Λαϊκής. Συγγνώμη,
Δεν έχω τίποτα με τον άνθρωπο. Μπορεί να είναι άγιος. Οφείλω να ξέρω, δικαιούμαι να ξέρω σαν πολίτης. Ποιος είναι αυτός ο άνθρωπος. Τι σχέση έχουν τα λεφτά της οικογένειας Θωρατοπούλου με τον άνθρωπο. Μάλιστα. Δεν ξέρω τίποτε παράλογο. Λογικά πράγματα σαν πολίτης. Με φωνή, με ακρόαση. Δηλαδή, δεν είμαστε καν. Φτάνουμε στο απόγειο 3 Ιουλίου. Εκρατικοποιήθηκε η λαϊκή. Το 84 λοιπόν έλεγε το κράτο. Ξέρετε τίποτε στην ιστορία της Κύπρου κρατικοποιήθηκε η τράπεζα. Όχι. Όχι. Δεν θα δεχτεί στη σελίδα 10 μια νηδισούλα. Στον τίτλο για να θυμούμαστε την πίεση για το μνημόνιο που τον Ιούλη, τέλος Ιουλίου το μνημόνιο, ήταν σίγουρο ότι θα υπογραφεί. Δηλαδή είχαμε έναν τεράστιο φάσμα των τίτλων και την ιστορική είδηση ότι είχαμε για πρώτη φορά κρατική τράπεζα, βάλαμε τη σελίδα 10 χωσμένη κάπου. Φιλτράρισμα. Λοιπόν, άρα κατά συνέπεια έχουμε μια διαδικασία συγκάλυψης, μετατόπισης και μερικές φορές απόλυτη λογοκρισία. Μέσα στον Αύγουστο, τον Ιούλιο, είχαμε την μεγάλη επίθεση ενάντια στον Χριστόφη και δεν υπογράφει. Δηλαδή, επίσης να πω ότι το τέλος του Ιουνίου είναι πολύ ενδιαφέρον ο τρόπος με τον οποίο εσπροχτήκαμε στον μηχανισμό. Μέχρι τις 20 του Ιούνιου, η Τράπεζα Κύπρου με φωνή με ακρόαση, μάλιστα είχε γίνει και συνέλευση των μελών και δεν είπαν τίποτε. Τη Δευτέρα το πρωί ξαφνικά με κάποιον μυστήριο τρόπο η Fitch ήρθαν και φέραν μαζί μια ανακοίνωση ότι ξέρετε, να δώκετε 6 δις. Καλά, πού ήξεραν κι εμείς να έχουμε 6 δις, αφού είχαν μείνει 5 μέρες, ας πούμε, στο τέλος της ημερομηνίας και μόνο 1,8 μας είχε ζητήσει η λαϊκή. Προφανώς ξέραν που κάποιους που την Τράπεζα Κύπρου ότι η Τράπεζα Κύπρου θα ζήτησε τα λεφτά, τα οποία ζήτησαν την επόμενη ημέρα. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή η Τράπεζα Κύπρου επληροφόραν τους Fitch χωρίς να ειρωτήσει την κυβέρνηση και την κοινωνία ή τους μετόχους της. Δεν είναι διερευνηθεί. Κανένας δεν έρευνα. Μόνο η κεφαλή αγορά είπε να κάνουμε έρευνα. Να κάνουμε έρευνα, να μάθουμε. Και λοιπά. Λοιπόν, όταν φτάσαμε, αφήνει να τελειώσω λίγο με τον Αύγουστο, Να τελειώσεις με τον Αύγουστο. Σε ακούω, βλέπω και τα μηνύματα των ακροατών, αγαπητέ Ανδρέα. Είναι η πρώτη φορά, λέει, ακροατής που ακούμε και αυτή την άποψη και κάποιον να ασκεί κριτική στα ΜΜΕ. Γι' αυτό είναι και ο λόγος που σιωπώ, διότι όντως η αλήθεια είναι ότι ελάχιστες φορές τα ΜΜΕ μπαίνουν στην βάσανο της κριτικής, δηλαδή μπαίνουν στο στόχαστρο. Γι' αυτό, αγαπητέ ακροατή, σιωπώ ή συνάδελφε, δεν ξέρω ποιος είναι. Εντάξει, ολοκλήρωσε και έχω και μια πρόταση να κάνω. Λοιπόν, πάμε στον Αύγουστο. Λοιπόν, η μεγάλη επίθεση έρχεται η Τρόικα, πρέπει να υπογράψει. Αφού φτάσαμε στο σημείο το πιο χιουμοριστικό, κατ' εμένα. Σε κάποια φάση συνάδονται η πολιτική αρχή. Και λέει τους ο πρόεδρος, αρέσκεια. Αυτό είναι τελείως σιγά, δηλαδή το λέω με απλόν τρόπο. Ότι αν τα καταφέρουμε και δεν εκτοξευσούν τα κόστα, αυτό που προσπαθούμε μόνιμα να κάνουμε σημείωση, με ούλους, με το σαλβί, με ούλους, αυτό που προσπαθούμε να κάνουμε είναι ουσιαστικά να περιορίσουμε τα έξοδα και αν πιάσουμε και ο ρωσικό δάνειο. Να μην αποσύρουμε την αίτηση που τον μηχάνης. Αν φοβερή επίθεση. Είναι ανώριμη κατάσταση. Πρέπει να θυμούμαστε κατά συνέπεια ότι είμαστε σε μια αντιπαράθεση, μια μερίδα της πολιτικής μας και σίγουρα μια τεράστια μερίδα των μέσων μαζικής ενημέρωσης ήταν υπέρ του μνημονίου πριν καν να προσφύγουμε στον μηχανισμό, ήταν υπέρ του μηχανισμού. Δεν λέω ότι είναι θλιβερό οτιδήποτε, λέω ότι ρεαλιστικά αυτή είναι η κατάσταση. Ερώτηση. Γιατί? Διότι ο μέσος δημοσιογράφος είναι εργαζόμενος, οι αρχισυντάκτες ακολουθούν τα συμφέροντα του ιδιοκτήτη. Ένα από τα πράγματα που οφείλει να δείξει μια έρευνα είναι το εξής. Πόσα λεφτά είναι εμπλεκόμενοι οι ιδιοκτήτες ή τα μίντια της Κύπρου σε σχέση με τις τράπεζες. Είναι συγκοινωνούν τα λοχεία αυτά τα πράγματα. Πρώτη φορά μετά από τη δεκαετία του 1920 έχουμε φτάσει σε ένα σημείο έναν τρίγωνο δικηγόρων, τραπεζών και ΜΜΕ να αλληλοδιασταυρώνονται. Φτάνομαι στον Αύγουστο. Τον Αύγουστο αρχίζει να διαφαίνεται ο υπόθεση με τα δάνεια. Κάτι δεν πάει καλά. Το μεγάλο αγκάθι με τα δάνεια είναι τα δάνεια στην Ελλάδα. 24 δις. Μερικά που σύνταγαν τα λεφτά που τους εδώκαμε στην αρχή το 2009, τάχα μου για να τα δανείσουν στο κοινό. Λοιπόν, και η Καραβγή και λέει και δοθήκαν 4 δάνεια ανώνυμα σε αθλητικούς παράγοντες κλπ. Είναι ο ενισχυμένος ο πολίτης. Και λέει ότι ναι, τούτον έγινε κλπ. Αλλά είναι η μόνη φορά που γίνεται και οι τράπεζες κάνουν. Είναι αλήθεια. Όντως οι τράπεζες έχουν δύο επιλογές. Όταν δόκουν δάνεια, βέβαια με τους 4 φαίνεται ότι δεν πιάνουν καν διασφαλίσεις στην αρχή. Εδώκαμε τους δάνεια και μετά σβήσαν τους. Άλλο θέμα, θα το ανακαλύψουμε τώρα που να γίνει η έρευνα τι έγινε. Λοιπόν, όμως το λογικό, και έτσι εδώ κάμε και στην κρίση, σημειώνω παγκόσμια. Οι τράπεζες όταν δανείζουν έχουν δύο επιλογές. Είτε θα συνεχίσουν να δανείζουν συντηρώντας την ελπίδα για να μην φανεί η τρύπα που έχουν κάνει, είτε σε κάποια φάση θα κάνουν απόσταση να βγουν είναι επισφαλές δάνειο ή τέλος κλπ. Καθώς προχωρούν και αρχίζουν να εμφανίζονται
οι συγκρούσεις συμφερόντων, να θυμίζω έτσι μικρά πράγματα. Πρώτα απ' όλα είχαμε το πρόβλημα με τους Ιρανούς. Δηλαδή, εγοραστήκαν στην πέραν των 100 εκατομμυρίων οι οικίες κλπ. Εδωθήκαν του τα λεφτά. Επιάντα ο εργολάβος. Οι Ιρανοί στο Ιράν δεν είχε κανένα να πληρώσει. Και πήγε ερώτημα κάτω. Και ποιος εμεσολάβησε να δοθούν τα δάνεια σε να πληρωθεί ο εργολάβος. Και ποιος είναι ο δικηγόρος. Ο δικηγόρος ανήκει στην Κυπρό κόμμα τέλος πάντων. Της δεξιάς, οπότε τσοπ. Συνταστήκαν οι άλλοι. Οπότε χαθήκαν. Έκλεισε και το θέμα για την ώρα τουλάχιστον. Για όσους ρωτούν να πούμε ότι μιλά μαζί μας ο Ανδρέας Παναγιώτου, καθηγητής, πίκρος καθηγητής στο Πανεπιστήμιο Φρέντερικ. Ναι, Ανδρέα, ολοκλήρωσε, διότι ο χρόνος μας πιέζει εντωμεταξύ. Καλά, μετά είχαμε την Γιουνιάστρου. Ξανά ήρθε η Γιουνιάστρου που την εγκατέγγειλε ο Σταυράκης. Σκάνδαλα και πολύ. Ποιος αποφάσισε να αγοραστεί η Γιουνιάστρου και γιατί που τη Ρωσία. Και ποιοι είχαν τα συμφέροντα. Έκαμε έναν μπλιπ, έμεινε και γίνο στο μετέωρο. Μετά έχουμε την αντεπίθεση. Να πω για τον Καρυδά, μόνο που το θεωρώ σύμπτωμα του τι κάνουν μερικές εφημερίδες, όπως λέει κάποιος συχνά, αλλά όχι μόνο. Λοιπόν, ενώ λοιπόν αρχίζει τούτη η διαδικασία με τα δάνεια, ξαφνικά στις 24, δηλαδή να θυμίσω, η υπόθεση με την Γιουνιάστρου είναι πολύ σημαντική, γιατί δείχνει το βάθος της εμπλοκής και της διαπλοκής της Κεντρικής Τράπεζας με ιδιωτικά συμφέροντα. Έγινε στις 23. Στις 24 Αυγούστου, τίτλος στον πολίτη τώρα. Βολές από Καρυδά για Ομόνια Λαϊκό. Θυμίζω ότι έκαμε το ο κύριος Σαρρής προηγουμένως, ο οποίος είχε ξεκάθαρα συγκρούσει συμφερόντων ακόμα και να βάσει την Κεντρική Τράπεζα. Διότι ήταν σε διοικητικά συμβούλια 8 εταιριών, μερικές από τις οποίες είχαν και δάνεια στη Λαϊκή Τράπεζα. Τέλος, άστο Σαρρή. Και έπεσε το γεγονός ότι θα έχω εγγύη. Βολές από. Μα ο Καρυδάς, ποιος είναι, δηλαδή ο κύριος Καρυδάς. Μακάρι ο άνθρωπος δεν αφώνει να μένει τίποτε. Είναι ο άνθρωπος, σύμφωνα με ό,τι μας είπε η αλήθεια, ο οποίος εμεσολάβησε μαζί με τον κύριο Ηλιάδη, του οποίου τα χρέη επίσης εμφανιστήκαν τον Αύγουστο, για να πιάσουν, για να αγοράσουν όλογα. Και ξαφνικά ο πολίτης αποφασίζει να προβάλλει για πρώτη φορά ένα πράγμα του στις τράπεζες, και αντί να μας πει ότι τι λέει ο κύριος Καρυδάς για τις ευθύνες του ή για τις κατηγορίες εναντίον του στο κάτω-κάτω. Να μας λέει ότι ο κύριος Καρυδάς κατηγορά την Ομόνια και το Λαϊκό. Και γιατί κατηγορά την Ομόνια και το Λαϊκό, και ούτε το δάνειο. Δηλαδή, ο άνθρωπος μεσολάβησε για να αγοραστούν 2 δις, μέρος των οποίων είναι η αιτία για να μπούμε στο άλλο, και ο άλλος κατασκευάζει ένα ψέμα και ο δημοσιογράφος του πολίτη βάλει μας στο πρωτοσέλιδο. Γιατί μετατόπιση. Αυτό είναι μετατόπιση. Αλλαγή θέματος. Δεν είναι πολιτές. Δεν έχουν γίνει. Δεν μιλάτε. Ο πολίτης έκαμε το στο τέλος, τον κυρία Κάτυγος του Αυγούστου. Το πράγμα, δεν μιλάτε γιατί θα σας έβρωμε και σας σκάνδαλα κλπ. Να μιλήσουν όλα. Όσοι βουλευτές έχουν πιάσει δάνεια για τον Αδρόφινο Βίτου, έχουμε 2 δημοσιεύματα στην Barking News για δάνεια. Να φύγει ο άνθρωπος να διαψεύσει. Έχουμε πολλά τα οποία, όπως είπε σωστά ο Λαμαρίς, χτες, όλοι να μπουν υπό εξέταση. Άλιστα. Όλοι. Διότι αυτή τη στιγμή δεν είναι πρόβλημα οι βουλευτές, αλλά όταν οι βουλευτές της Επιτροπής Οικονομικών επιμένουν σε αυτή τη συγκάλυψη η οποία γίνεται, ενώ και για τον πρόεδρο της Επιτροπής, ενώ και για τη συγκάλυψη που ακολουθεί τα προηγούμενα χρόνια, ναι, οφείλουμε σαν πολίτες να συνειδητοποιήσουμε ότι πρέπει να διεκδικήσουμε τα δικαιώματα μας. Και τα δικαιώματα μας πρέπει να διεκδικήσουμε και από τα μίντια, τα οποία ο Μιχάλης Ολύμπιος έγραψε και δεν διαψεύστηκε, ότι εκόψαν τον από 2 εφημερίδες, τον Πολίτη και την Καθημερινή, και έγραφε ενάντια στις τράπεζες. Μπορούν οι τράπεζες να ελέγχουν τα μίντια? Άντε να σταματήσω να γίνω εντελώς. Λοιπόν, Ανδρέα, πρέπει να βάλουμε μια ανωτελεία. Είναι πραγματικά όλη αυτή την ώρα διαβάζω και τα μηνύματα των ακροατών. Εγώ θεωρώ ότι η δημοκρατία χρειάζεται και αυτές τις απόψεις. Είναι μια άλλη άποψη, μια πολύ κριτική άποψη και προς μέσα μαζικής επικοινωνίας και προς βουλευτές και προς τραπεζίτες. Αν θέλουμε πραγματικά να λεγόμαστε δημοκρατική χώρα, πρέπει να δίνουμε βήμα και σε αυτές τις απόψεις, και εγώ δεσμεύομαι να συνεννοηθούμε έτσι ώστε να βρούμε μια κατάλληλη μέρα, ώρα, είτε από αέρος, είτε σε μια άλλη συγκέντρωση, να καταθέσεις όλα αυτά τα πορίσματα της έρευνας, έχοντας και την άλλη άποψη, διότι όπως έγινε και στην περίπτωση του Μαρίτσι και τώρα, θα πρέπει να έχουμε τον αντίλογο, τι λένε οι εφημερίδες, για να καταλήξει και ο κόσμος σε κάποια πιο αντικειμενικά, αν μπορώ να χρησιμοποιήσω αυτό τον όρο, συμπεράσματα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την ώρα. Okay, yeah. Ήταν, κυρίες και κύριοι, ο επίκουρος καθηγητής στο Πανεπιστήμιο Φρέντερικ, Ανδρέας Παναγιώτου.